ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει ως έμβλημα το δικέφαλο ΕΤΟ. Ο Ηρακλής. Ποδοσφαιριστή ρώτησα. Εντάξει, ρε παιδιά. Να πω λίγο για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο που είμαστε πολύ φίλοι. Αμέ. Έλα, έρχομαι από εδώ. Για πες μας καταρχήν, ο Γιώργος αν είχε τόσο σουξέ στα κορίτσια όσο έχει σήμερα που είναι μέσα στο Survivor και γίνεται χαμός. Και όλες μιλάνε για αυτόν τον παίχτη. Να ξεκινήσω πρώτα ότι ήμασταν συμπαίχτες, παίζαμε μπάλα στον Ολυμπιακό Βόλου το 2004-2005. Μάλιστα. Μετά εγώ μεταφέρθηκα στη Νίκη Βόλου, αυτός παρέμεινε στον Ολυμπιακό, έχουμε παίξει και σαν αντίπαλοι. Μάλιστα. Είναι ένας πραγματικός μαχητής, όπως δείχνει και στην τηλεόραση, όπως το βλέπουμε εμείς το Survivor. Έχει ένα ελάττωμα αυτό που είναι με την ευστοχία. Ήταν και στο ποδόσφαιρο πολύ άστοχος. Αλλά είναι ένας πραγματικός μαχητής. Παλεύει και αυτό που κάνει το κάνει με αγάπη και θέληση. Πιστεύεις από αυτά που ακούς και από αυτά που βλέπεις να συζητιούνται ότι πάει, είναι δυνατός παίκτης να φτάσει μέχρι τέλους, δεν ξέρω αν θα κερδίσει, αλλά θα μείνει μέσα καιρό? Εγώ σε αυτό το παιδί, επειδή το γνώρισα πραγματικά ένα ολόκληρο χρόνο, πιστεύω όχι μόνο θα το πάει στο τελικό, αλλά θα το πάρει κιόλας. Γιατί είναι πραγματικός μαχητής και είναι αυθεντικό παιδί. Μάλιστα. Βαγγέλη, αυτή η έκρηξη που έκανε με τον Χανταμπάκη. Με το Χανταμπάκη, είναι στοιχείο του χαρακτήρα του ή αισθάνθηκε ότι πραγματικά θίγεται και πολύ πιεσμένος από την κατάσταση εκεί? Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος ευθύς. Θέλει ό,τι το λες να το λες κατάμουτρα, να το κοιτάς και να τα λες. Μάλιστα. Πιστεύω εγώ πάλι ότι θα έχει πρόβλημα με τον Χανταμπάκη και δεν πρόκειται να φτιάξει τη σχέση του. Γιατί όταν ο Γιώργος παρεξηγηθεί με κάποιον, δύσκολα ξαναγίνεται φίλος του. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε και κάτι σημαντικό για το παιχνίδι. Είναι μόνο του αυτό το παιδί, είναι με κοπέλα? Γιατί πολλά κορίτσια ενδιαφέρονται. Πώς τον βλέπεις, Βαγγέλη, αυτή την εποχή? Δεν θέλω να πω τα προσωπικά του, δεν μου αρέσει, γιατί το γνωρίζω και δεν θέλω να πάρω θέση σε αυτό το πράγμα. Έχει. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό που δείχνει, αυτός είναι και έξω στη ζωή. Μάλιστα.